τηλεοπτικά βρίσκεσαι για πρώτη φορά σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Στο θέατρο και πόσο μάλλον στο musical. Τι κάνει ο Λουκάς? Χάματσος εδώ. Ένα όμορφο ταξίδι θεατρικό σε ένα υπέροχο θεατρικό έργο «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορ Ζουγκό και μια υπέροχη θεατρική ομάδα από παιδιά που είναι ηθοποιοί, γιατί εγώ δεν είμαι, σε σκηνοθεσία της αγαπημένης Έλλειας Ιωαννίδου και περνάμε όμορφα κάθε Σαββατοκύριακο. Θα πάω! Ναι! Θα ετοιμαστώ! Ναι! Θα κατέβω τις σκάλες! Ναι! Θα ανοίξω την πόρτα! Ναι! Καλημέρα, Κόσμο! Καλημέρα, Φέτη! Αγαπητό μου αγόρι, σε ποιον μιλάς? Στους φίλους μου. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο musical? Ήρθε η Έλα και μου λέει: έλα να κάνουμε θέατρο. Γιατί παλαιότερα είχαμε μιλήσει και με τη μητέρα της, τη Ρέα, και τους είπα: αν έχετε θεατρικό, φωνάξτε μου. Μ' αρέσει. Με εξητάρει, με προκαλεί. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Δεν φοβάμαι να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είμαι ηθοποιός. Αλλά ξέρω ότι ό,τι και αν μου δώσεις, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Εύχομαι να το πετυχαίνω. Τι σου λένε οι ηθοποιοί που βρίσκονται στην παράσταση? Οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, είναι πολύ καλά παιδιά, χαίρονται. Κι εγώ χαίρομαι μαζί τους. Είμαι και ο μεγαλύτερος άλλωστε σε ηλικία. Τι! Hey, Κουάση, τι έχεις? Η Έλλεια Ιωαννίδου σου έδωσε κάποιες συμβουλές? Πολλές, ακόμη δίνει. Σε κάθε παράσταση δίνει και μια συμβουλή. Λέω, Έλλεια, είναι 37-40 σελίδες κείμενο. Άσε με, δεν πειράζει. Όχι, είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχεις, έδωσε και μια χαρά. Την πίστεψα, είχε δίκιο. Είναι η ίδια αγωνία που είχες όταν βγήκες για πρώτη φορά στο γυαλί? Όχι, είναι διαφορετική η αγωνία και κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή είναι το ίδιο, αλλά είναι διαφορετική. Μετά από την Παναγία των Παρισίων, ναι, θα έρθει και κάτι άλλο? Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο εκπλήξεις μπορούμε να περιμένουμε. Δεν είναι έτσι που πρέπει να είναι η καθημερινή ζωή μας? Γεμάτη εκπλήξεις. Συμφωνώ μαζί σου. Μετά καταντάει ρουτίνα. Ναι, μονότονη. Ναι. Μακάρι. Ίσως. Σκέφτηκες να παρακολουθήσεις μαθήματα? Όχι. Είμαι σε μια ηλικία πια που θέλω λίγο την ησυχία μου. Είναι ένας φρικτός δέρμας. Το στέλνω πίσω στην πόλη όπου ανήκει. Θέλω να μου μιλήσεις για το ρόλο σου, το Φρόλο. Ναι, είμαι η αρχή, είμαι η δύναμη της Παναγίας των Παρισίων, αυτός που ελέγχει τα πάντα, αυτός βέβαια που έκανε το κακό και αυτός που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος όλων και είναι και ο πιο αθώος της υπόθεσης. Είμαι αθώος, έπραξα το σωστό. Οι θεατές, τι σου λένε? Εκπλήσονται. Θεωρούν ότι είναι κάποιος που πιθανόν να του μοιάζει, γιατί δεν είμαι έτσι. Είναι και το μακιγιάς, είναι και το ντύσιμο, δεν φοράω τα γυαλιά μου κλπ. Μετά το αντιλαμβάνονται. Εύχομαι να το δέχονται ευχάριστα. Έρχονται μετά και είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό είναι τιμητικό. Είναι τιμητικό. Να αγαπάς, να πονάς μια ζωή. Είναι όντως η μεγαλύτερη επιβράβευση το χειροκρότημα του κοινού στο τέλος? Είναι. Μα η επιβράβευση είτε είναι σκηνή είτε είναι πλατό. Είναι αυτό που σε κρατά και σε κάνει να πας ένα βήμα παρακάτω και να αντέξεις να περάσει και ο επόμενος χρόνος και ο επόμενος χρόνος κάνοντας την ίδια δουλειά για τόσα χρόνια. Ναι, νομίζω είναι επιβράβευση.